πληροφοριών. Θα κάνουμε αλυσβερίσει πληροφοριών. Ωραία. Και ειδικά σε αυτή την ενότητα που είναι τόσο σημαντική για εμάς, διότι χαιρόμαστε που μετά από 4 χρόνια έχουμε έναν επίσης συνεργάτη και ένα φίλο σε αυτή την εκπομπή. Και αναφέρομαι στην Greta Eco Phoenix, που έρχεται κάθε φορά να μας υπενθυμίσει το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε στο περιβάλλον και να γίνουμε γνώστες αυτής της πληροφορίας που αναφέρεται στην κυκλική οικονομία, στην αηφορία, στην πράσινη ανάπτυξη, στην ανακύκλωση. Greta Eco Phoenix κοντά μας, παιδιά. 22 χρόνια ούτως ή άλλως σε επίπεδο Κρήτης, σε επίπεδο Ηρακλείου, σε ό,τι έχει να κάνει και με το κομμάτι της ορθολογικής διαχείρισης των αποβλήτων και βεβαίως σε όλους τους τομείς διαχείρισης της να είναι πιστοποιημένη με τη Βόστρια. Βέβαια. Και κύριο στόχο της εταιρείας, γιατί είναι κάτι το οποίο το λέει και το ξαναλέει και έχει δίκιο, η zero waste παραγωγή μέσα από την κάλυψη των αναγκών όλων εκείνων των ενδιαφερόμενων φυσικά πελατών. Και πολύ καλά το κάνεις. Και εφαρμόζουν αποτελεσματικές πρακτικές και δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος και φυσικά διαχείριση αποβλήτων. Και μιας και μιλάμε για διακρίσεις, να μιλήσουμε βεβαίως και για το χρυσό βραβείο που διαθέτει σε θέματα και για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και γενικότερα για τις ευρύτερες επιχειρηματικές πρακτικές που αξιοποιεί από τον EcoVadis. Και βεβαίως να σας υπενθυμίσουμε σε ό,τι έχει να κάνει με το χαρακτήρα της Greta Eco Phoenix, ότι όλα εκείνα τα υλικά τα οποία έχουν μια εμπορική αξία πληρώνονται με τον τόνο και βεβαίως τις εγκαταστάσεις εταιρείας εδώ στη βιομηχανική περιοχή Ηρακλείου. Κρατήστε αυτές τις πολύ χρήσιμες πληροφορίες. Όπως μπορούμε να επεξεργασούμε διάφορα υλικά. Για παράδειγμα, θα πρέπει να σου πω ότι μπορούμε να ανακυκλώσουμε σίδερα και μέταλλα, χαλκό μπρούτζο, αλουμίνιο, ανοξειδώτα μοτέρ. Γενικότερα υλικά τα οποία διαθέτουμε στο σπίτι μας, διαθέτουμε στο χωριό μας, διαθέτουμε καμιά φορά στην άκρη. Βέβαια. Μπορούμε να τα ανακυκλώσουμε. Σωστά. Υπάρχει λύση, υπάρχει τρόπος, υπάρχει αποδέκτης. Greta Eco Phoenix. Εγώ όμως θέλω να πω και για το γυαλιμπρό. Βεβαίως. Αφού μιλάμε για ανακυκλώσιμα υλικά, τώρα τι ανακυκλώνεται. Γυάλινες φιάλες νερού, αναψυκτικού αλλά και κρασιού. Οπότε συγκρατήστε το και αυτό σίγουρα θα έχετε. Οπότε όλα είναι χρήσιμα. Να δούμε το τσιγκλάκι μας. Τζίγκλ πληροφοριών και επιστρέφουμε για την είδηση. Την πιο πρόσφατη είδηση την οποία μας έφερε η Greta Eco Phoenix στην παρέα μας, φίλες και φίλοι, μιλήσαμε για τον αφανισμό του πληθυσμού των μελισσών. Είχε πει ο Αϊνστάιν λοιπόν ότι όταν θα αρχίσουν να εξαφανίζονται οι μέλισσες, όταν θα εξαφανιστεί και η τελευταία μέλισσα από τούτο εδώ. 4 χρόνια θα μας απομείνουν. Τέσσερα χρόνια θα μας απομείνουν στην ανθρώπινη ύπαρξη. Συνεπώς, θα πρέπει σιγά σιγά να αναλογιζόμαστε την ύπαρξη των έμβιων όντων στον πλανήτη, γιατί σηματοδοτούν την υγεία του περιβάλλοντος και του κόσμου, του έρμου αυτού που ζούμε, έτσι δεν είναι? Πού είμαστε περαστικοί, μην το ξεχνάτε. Είμαστε περαστικοί, μα είναι τώρα τι γίνεται από εδώ και έπειτα και με άλλα είδη τα οποία απειλούνται υπό εξαφάνιση. Αυτό συνειδητοποίησαμε, ότι υπάρχουν πάρα πολλά είδη έμβια τα οποία εξαφανίζονται. Όπως χαρακτηριστικά θα πρέπει να σας πούμε ότι είναι το πουλί, το αγριόγαλο. Να το γνωρίζετε, το αγριόγαλο, ένα από τα πιο σπάνια πουλιά τα οποία υπάρχουν και στην Ελλάδα, αλλά βέβαια σε μικρούς πληθυσμιακούς όγκους θα πρέπει να πούμε. Και ένα πουλί το οποίο λέει εντοπίζεται από την Ιβηρική Χερσόνησο μέχρι τη Μογγολία, την Κορέα και την Ινδία, από όπου μας έρχεται σήμερα η είδηση της ημέρας, η πιο οικολογική, η πιο πράσινη μας είδηση. Εκεί λοιπόν οι υπεύθυνοι της άγριας ζωής στην Ινδία συγκεκριμένα επιχειρούν να σώσουν το συγκεκριμένο πουλί που βρίσκεται υπό εξαφάνιση, αξιοποιώντας την τεχνητή γονιμοποίηση. Έχουν βρει λοιπόν έναν τρόπο και προσπάθησαν επιτυχημένα, αυτό είναι το πιο σημαντικό, να πραγματοποιήσουν την εκόλαψη ενός νεοσού μέχρι της τεχνητής γονιμοποίησης και φυσικά να μένουν και τα αποτελέσματα της επιχείρησης αυτής που εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα είναι θετικά. Έχω ένα ερωτηματικό εδώ. Γιατί η τεχνητή γονιμοποίηση. Τεχνητή γονιμοποίηση, εντάξει, δεν τίθεται θέμα βιοειθικής, νομίζω. Όχι, όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Ενώ επειδή είναι σε απόσταση. Το θηλυκό με το αρσενικό είναι μακριά. Καλά, από Καλά, είναι σε κατάλαβα. Απόσταση προφανώς. Αλλά έχουν πάρει σπερματοζωάρια από ένα αρσενικό, φαντάζομαι. Ναι, 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 γι' αυτό. Γι' αυτό. Ωραία, γιατί δεν το κάνουμε και με άλλα είδη που πάνε να εξαφανιστούν. Εδώ αφήνω εγώ. Προσπαθούν. Εντάξει, ας μείνουμε η αρχή. Στην ανάγκη να υπάρχουν. Εμείς που αγαπήσαμε τη βιολογία μια ώρα. Ναι, 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 ναι. Πάντως να ξέρουμε ότι το συγκεκριμένο σπάνιο είδος πουλιού, το αγριόγαλο, με την πάροδο λέει των ετών, απολέστηκε ο πληθυσμός του λόγω της λαθροθυρίας, συγκρούσεις λέει με εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στην περιοχή δε στο Ρατζαστάν στην Ινδία από τα 1000 λέει άτομα πουλιών
τα οποία μπορεί να υπήρχαν, έχουν μείνει μόνο 150. Και βέβαια είναι ένα σπάνιο είδος το οποίο λέει μπορεί να φτάσει μέχρι τα 18 κιλά. Είναι ένα ογκώδες πουλί. Κοίταξε. Και εξαιρετικά σπάνιο επίσης. Η αλήθεια ότι μπορεί να μην είναι πολύ γνωστό. Μοιάζει βέβαια με το παγόνι που κάποιος είδε και του καλύπτει τη φήμη, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό και εντοπίζεται σε 11 όντως πολιτείες διαφορετικές. Είναι λέει, λίγο ντροπαλό γενικότερα στις κοινωνικές του συναναστροφές, αλλά παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην τροφική αλυσίδα. Οπότε ένα παραπάνω πρέπει να έχουμε στο νου μας, ότι δεν πρέπει να εξαφανιστεί κανένα είδος γενικότερα. Τρέφεται με ποντίκια, με φύτια, με τέτοια που εκεί στην Ινδία είναι. Πολύ είναι, τι περίμενε τώρα κι εσύ. Όπως και να έχει, δεν είπαμε όμως πώς λέγεται, το είπαμε. Πώς λέγεται. Το Adeodes nigriceps. Λατινικά. Λατινικά. Τόσο φτάνει η γνώση μου. Είμαστε θετική σύγχρονη. Οκ. Adeodes nigriceps. Nigriceps. Έτσι να μαθαίνουμε και την επιστημονική ορολογία. Σαν και ορολογία. Θα τη συγκρατήσω. Όχι, αλλά το σημαντικό είναι η είδηση αυτή που θέλαμε έτσι να προβάλλουμε και να συζητήσουμε. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε. Την Κρέτα Έκο Φίνιξ. Πιάσε κόκκινο, θα τσακωθούμε σήμερα. Δεν φοράω και κόκκινο, φοράω άσπρο μαύρο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά. Ναι, σήμερα δεν υπάρχει σύμπνοια, αλλά δεν πειράζει. Μια χαρά.